Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε για δεύτερη φορά στην πόλη μας την Κομωτινή, την καταξιωμένη οικογενειακή σύμβουλο και σύμβουλο σχέσεων, αλλά και επιτυχημένη συγγραφέα με 8 βιβλία στο ενεργητικό της, την αγαπημένη μας κυρία Τένια Μακρύ, την οποία καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά στην Κομωτινή. Καλησπέρα, η τιμή είναι δική μου. Η τιμή είναι δική μου γιατί κάθε φορά εδώ με καλωσορίζετε με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια, με φιλοξενία βεβαίως στρατιώτικη, με την ομορφιά σας και με όλη σας την πολύ καλή διάθεση. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, η χαρά και η τιμή είναι δική μας, να το ξέρετε και το λέμε μέσα από την καρδιά μας. Έχουμε λοιπόν την πολύ μεγάλη χαρά να σας έχουμε ξανά στην Κομωτινή με αφορμή το βιβλίο σας με τίτλο «Τι θα κάνω με σένα μαμά», την παρουσίαση του οποίου διοργάνωσε ο Ρωτερενός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπης σε συνεργασία με τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδης και τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Κομωτινέων. Πείτε μας δύο λόγια για την παρουσίαση την οποία πραγματοποιήθηκε. Πρέπει να πω ότι οι κυρίες οι οποίες αποτελούν το σύνολο αυτό είναι πάρα πολύ δραστήριες και πάντα θέλουν να κάνουν κάτι το καλύτερο. Έτσι λοιπόν προέκυψε αυτή η πρόσκληση να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το 8ο κατά σειρά. Ένα βιβλίο το οποίο πραγματεύεται ένα πάρα πολύ, το σημαντικότερο ίσως θέμα, το σημαντικότερο πρόσωπο το οποίο υπάρχει στη ζωή μας, της μητέρας και τη σχέση που έχει αυτή με τα παιδιά. Λέω σε ένα σημείο του βιβλίου ότι όταν κατανοήσω τη μητέρα μου, κατανοώ και γνωρίζω τον εαυτό μου. Έτσι πραγματικά προέκυψε από την έρευνα η οποία έγινε για γραφή του βιβλίου αυτό και από τα συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια τα οποία δόθηκαν σε ανθρώπους. Αυτό ακριβώς προέκυψε, ότι όταν γνωρίσεις τη μητέρα κατανοείς καλύτερα τον εαυτό σου. Μέχρι τώρα μέσα από τα βιβλία σας αναλύατε τη σχέση των δύο φίλων. Τι σας ώθησε να ασχοληθείτε αυτή τη φορά με τη σχέση μητέρας και παιδιού? Οι σχέσεις, καταρχήν η ειδικότητά μου είναι απόλυτα οι σχέσεις. Το ότι κατέληξα να ασχοληθώ με τη μητέρα ήταν γιατί σε όλες μου τις ιδιωτικές συνεδρίες, εκείνο το οποίο άκουγα είναι η μητέρα μου, η μητέρα μου, η μητέρα μου. Αυτό το ξέρω και εγώ μέσα από την προσωπική μου ζωή. Ξέρω ότι η μητέρα μας είναι εκείνη η οποία μας χαράσει το δρόμο. Έτσι λοιπόν το κουβέντιασα και με την κόρη μου, η οποία και εκείνη υπηρετεί τον κλάδο, και μου είπε: νομίζω ότι είναι ένα θέμα, μάνα, που πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Έτσι λοιπόν πριν από 4 χρόνια ξεκίνησα την έρευνα αυτή για να μπορέσω να αποτυπώσω και να καταλάβω καλύτερα το πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αποτελούν ένα ζευγάρι, επηρεάζονται από τη μητέρα του καθενός. Και τα ευρήματα ήταν καταπληκτικά, τα οποία βεβαίως καταγράφονται στο βιβλίο. Διαβάζοντας ο αναγνώστης το βιβλίο σας, μπορεί να κατανοήσει και να δει καθαρά την σχέση με τον άνθρωπο το οποίο τον έφερε στη ζωή και δεν είναι άλλος από τη μητέρα. Πόσο μας βοηθάει η ανάγνωση λοιπόν του βιβλίου σας στο να ανακαλύψουμε, να παραδεχθούμε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τα όποια τυχόν προβλήματα υπάρχουν στη σχέση αυτή γονιού και παιδιού? Φωτεινή μου, καταρχήν όταν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τον κουμπαντάρουμε καλύτερα. Έτσι. Άρα λοιπόν η μητέρα, αυτό το εμβληματικό πρόσωπο, το οποίο επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή μας από την ώρα που μας κυοφορεί, που μας φέρνει στον κόσμο, που αντιμετωπίζουμε τα μάτια της για πρώτη φορά. Ξέρεις τι συμβαίνει όταν το πρώτο βλέμμα ή αυτό το βλέμμα το οποίο λέμε εμείς στην ψυχολογία γίνεται όταν η μητέρα για πρώτη φορά ανταλλάσσει το πρώτο βλέμμα με το παιδί της? Είναι σαν να κατεβαίνει ένας μοχλός ο οποίος αρχίζει και διαγείρει το συναίσθημα. Το κορμί μας και η διάνοιά μας, το μυαλό μας δηλαδή, πρέπει να σου πω ότι είναι δοσμένα από το σύμπαν. Το συναίσθημα όμως και ο μηχανισμός του συναισθήματος είναι εκείνος ο οποίος κινητοποιείται από τη μητέρα και ως εκ τούτου και από το περιβάλλον. Άρα λοιπόν όταν δούμε το πώς τη σχέση μας με τη γυναίκα αυτή και κυρίως όταν αντιληφθούμε ότι από τον πρώτο χρόνο της ζωής μας που η γυναίκα αυτή είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της ζωής μας, εξαρτώνται πολλά από τα προβλήματά μας στο μέλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν διανοούμαστε. Όταν λοιπόν διαβάζεις το βιβλίο και αντιλαμβάνεσαι τη δυναμική που υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο προσώπων, εάν μένεις παιδί και έχεις μητέρα, την καταλαβαίνεις καλύτερα. Εάν όμως είσαι εσύ ο ίδιος μητέρα, παίρνεις αρκετά μηνύματα, ούτως ώστε πιθανότατα κάποιους κόμβους που έχουν δημιουργηθεί στη σχέση με σένα και το παιδί σου, να φροντίσεις να τους λύσεις. Άρα λοιπόν είναι διπλή, αν το θέλεις, η ωφέλεια που μπορεί κανείς να έχει το βιβλίο, ανάλογα με ποια πλευρά βρίσκεται.
πούμε ότι το βιβλίο απευθύνεται σε ενήλικες, εφόσον η ωριμότητα όσον αφορά τις οικογενειακές σχέσεις στα παιδιά υπέρχεται γύρω στην ηλικία των 25 με 26 ετών και αφορά και τα δύο φύλλα, και άντρες και γυναίκες. Ακριβώς. Και είναι τελείως διαφορετική η σχέση της μητέρας με την κόρη της και τελείως διαφορετική η σχέση με το γιο της. Άρα λοιπόν, όταν η διαμόρφωση της προσωπικότητας μας σταθεροποιείται, μπορούμε να πούμε, στη δεύτερη ζώνη της ζωής μας, που είναι η εφηβεία. Και εκεί μπορούμε να διορθώσουμε κάποια από τα λαθάκια που μπορεί να έχουμε κάνει κατά την παιδική ηλικία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ανάλογα με την θέση που βρισκόμαστε, αν είμαστε κόρη, αν είμαστε γιος, το πώς έχουμε επηρεαστεί από τη μητέρα μας, πάνω σε τι? Στο επάγγελμα, στο ζευγάρωμα, στις σχέσεις μας μέσα στις κοινωνικές. Πίσω μας πάντα υπάρχει ένας καθοδηγητής που αυτός είναι η μητέρα μας. Είναι καταπληκτικό αυτό. Θα μου πεις τώρα που βρίσκεται ο πατέρας και ο φίλος μας εδώ, ο οπερατέρ, θα πει εμείς ρε παιδιά τι κάνουμε, κουβαλάμε νερό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας, η σχέση που δημιουργεί το παιδί με τον πατέρα, και διότι έρωστα τα πρώτα χρόνια της ζωής, είναι αφενός μεν από το ποια σχέση έχει ο πατέρας με τη μητέρα κατά τη διάρκεια της σκιοφορίας μας και του πρώτου χρόνου της ζωής μας, που η σχέση είναι αποκλειστικά με τη μητέρα. Αν λοιπόν η σχέση αυτή είναι αγαπησιάρικη και το άτομο αυτό, ο πατέρας, αγαπάει τη μητέρα μας, τη βοηθάει και της αφήνει χώρο για να ασχοληθεί με εμάς, όταν γνωρίζουμε τον πατέρα, αυτό είναι στη δεύτερη χρονιά της ζωής μας, αρχίζει μια πολύ πιο θετική σχέση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το κεντρικό πρόσωπο, η μητέρα, το πόσο επηρεάζει και τη σχέση με τον πατέρα μας. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας έρχεται στη συνέχεια στην εικόνα, παίζει και εκείνος πολύ σημαντικό ρόλο στα θεμέλια που έχει κτίσει η μητέρα. Οπότε θα ήταν συνετό το βιβλίο να διαβαστεί και από τον πατέρα της οικογένειας και για να κατανοήσει τη σχέση με τη δική του μητέρα αλλά και με τη σύζυγό του. Αναφυσβήτητα. Αφενός μεν και εκείνος αντιλαμβάνεται την επιρροή που έχει δεχτεί από τη μητέρα του, το ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας του στα παιδιά και πώς επηρεάζεται, και το πώς εκείνος μπορεί να φέρει την ισορροπία, πρέπει να σου πω, ιδιαίτερως κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ο πατέρας κατά τη διάρκεια της εφηβείας είναι η ισορροπία, είναι το φρένο. Πολύ ωραία. Να φύγουμε λίγο από το βιβλίο και θα ήθελα να μου πείτε από την εμπειρία σας τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης και των δύσκολων συνθήκων των οποίων βιώνουμε, οι σχέσεις περνούν τη δική τους κρίση, είτε είναι προσωπικές είτε είναι οικογενειακές. Ποια είναι η δική σας συμβουλή στους τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν για να μπορέσουν έστω και με αυτήν την μικρή συμβουλή να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις τις οποίες βιώνουν? Κοιτάξτε, Φωτεινή μου, θα πρέπει να πούμε ότι όταν υπάρχει μια κρίση στο κοινωνικό σύνολο, το πρώτο σύστημα το οποίο αναφυσβήτητα επηρεάζεται είναι η οικογένεια. Επόμενο λοιπόν είναι να έρθει μια κρίση στο ζευγάρι, αυτή η κρίση του ζευγαριού να επεκταθεί και στα παιδιά και να δημιουργηθεί μια δυσαρμονία η οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Και είναι δυσάρεστη από το ότι αν μένει η οικογένεια έχει έναν ιστό καλό, να μπορέσει αυτούς τους κραδασμούς να τους σηκώσει. Έτσι παθαίνει μια σεισμική δόνηση κάποιον Ρίχτερ, αλλά τελικά δεν γκρεμίζεται. Υπάρχουν όμως και οικογένειες εκείνες οι οποίες, έχοντας ζήσει μια ευημερία και έχοντας ξύλινα πόδια κατά τη διάρκεια της ευημερίας, όπως αντιλαμβάνεσαι, όταν γίνεται αυτός ο σεισμός, τα πόδια αυτά σπάνε και η οικογένεια αρχίζει και καταραίει. Θα μου πεις τώρα τι μπορείς να δώσεις, να πεις αυτή την οικογένεια. Εξετάται λοιπόν. Αν είναι η οικογένεια της πρώτης κατηγορίας, αν είναι η οικογένεια της δεύτερης κατηγορίας. Της πρώτης κατηγορίας, οι οποίοι μπορούν και σηκώνουν τους κραδασμούς, θα πρέπει να σκέπτονται ότι μέσα από την ένωση είναι και η δύναμη. Ενωνόμαστε, δουλεύουμε και ανταποκρινόμαστε στις δυσκολίες. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν τα ξύλινα πόδια που είπαμε στην αρχή της δεύτερης κατηγορίας, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα πρέπει ίσως να πάρουν βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσουν να σταθούν καλύτερα σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Ξέρεις, δεν υπάρχουν συνταγές αυτά. Και αυτό γιατί? Γιατί η οικογένεια αποτελούμε από μέλη. Το καθένα από αυτό έχει τη δυναμική του και την επίδρασή του στο σύνολο. Άρα λοιπόν, δεν ξέρεις ποιος θα επηρεαστεί, από τι θα επηρεαστεί. Σίγουρα το πρωταγωνιστικό ρόλο το παίζουν οι γονείς. Αν οι γονείς λοιπόν είναι σε μια αρμονία μεταξύ τους, η αρμονία αυτή θα μεταφερθεί και στα παιδιά τους. Βλέπεις τι γίνεται σήμερα. Σήμερα πάρα πολλές ελληνικές οικογένειες έχουν συσπηρωθεί γύρω τον παππού και τη γιαγιά, διότι αυτοί έχουν τη σύνταξη.
η ανεργία, οι δυσκολίες, όλες αυτές που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα, έχουν δημιουργήσει και τα πολλά προβλήματα. Και αν είναι κάποιος και συναισθηματικά ευάλωτος, θα εξελίξει ψυχική διαταραχή, δεν είναι δυνατόν. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση της κατάθλιψης. Βλέπουμε ότι άνθρωποι οι οποίοι προηγουμένως τα καταφέρνανε με τις δυσκολίες τους εντός εισαγωγικών, όταν έρχονται δυσκολίες αυτές δεν μπορούν να τις αντέξουν και καταλήγουν στην αυτοκτονία. Έχουμε φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Πάρα πολύ δυσάρεστα. Όπως επίσης έχουμε μια πάρα πολύ αύξηση της χρήσης των ουσιών. Και αυτό γιατί? Γιατί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ελπίδα καταφεύγουν μέσα σε όλο αυτό το τεχνητό, αν το θέλεις, κόσμο, για να μπορέσουν να ξεχάσουν την πραγματικότητά τους. Έτσι, προβλήματα δηλαδή. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Κυρία Μακρύν, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο τον οποίο μας διαθέσατε και ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή που μοιραστήκαμε αυτές τις στιγμές μαζί σας από την πολύ μεγάλη σας εμπειρία και τις γνώσεις τις οποίες διαθέτετε και φυσικά ανυπομονούμε να σας ξανασυναντήσουμε για ακόμη μια φορά εδώ στην Κομωτινή. Εξάλλου πρέπει να σου πω ότι ετοιμάζεται και το ένατο βιβλίο, οπότε λοιπόν σε ένα χρόνο, ενάμιση, θα συναντηθούμε πάλι για το καινούριο μου πόνημα. Το καινούργιο βιβλίο, τι θα πραγματεύεται ακριβώς? Το καινούργιο βιβλίο είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της καταστάσεως που μιλούσαμε. Όταν τα ζευγάρια βρίσκονται σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και φτάνουν σε ένα σημείο να δούνε αν θα πρέπει να είναι μαζί ή θα πρέπει να χωρίσουν, αυτό ακριβώς το δίλημα διαπραγματεύομαι. Πολύ ωραία. Οπότε ανυπομονούμε, δίνουμε ραντεβού σε 1,5 περίπου χρόνο ξανά εδώ στην Κομωτινή για το επόμενό σας βιβλίο. Ακριβώς, ακριβώς. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον Κώστα που ήρθατε σήμερα εδώ μέσα στο κρύο να με συναντήσετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία φιλοξενία που μου παρέχετε κάθε φορά και σε εσένα και στο κανάλι.